Αγαπητοί μου αδελφοί, ο φιλάνθρωπος Θεός και Πατέρας μας, ο πάνσοφος Δημιουργός του χρόνου και του κόσμου, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος, μας αξιώνει να εισέλθουμε σήμερα στο νέο έτος 2018. Ολοκάρδιος είναι η ευχή όλων μας στο νέο χρόνο που λειτουργεί στη ζωή μας σημειολογικός ως ένα καινούριο ξεκίνημα, να αξιοποιήσουμε επωφελώς όλες εκείνες τις θείες ευλογίες που αγιάζουν, ομορφαίνουν και νοηματοδοτούν την παρούσα ζωή και μας οριμάζουν πνευματικό στον αγώνα μας για την βίωση του θελήματος του Θεού. Υποδεχόμεθα σήμερα την πρώτη του νέου έτους, εφοδιασμένη με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες εμπειρίες του παρελθόντος, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας, αλλά πάντοτε με χριστές ελπίδες και ευγενή όνειρα για έναν καλύτερο και ανθρωπινότερο κόσμο, αλλά κυρίως με εμπιστοσύνη στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, που μας χαρίζει την παρούσα ζωή ως στάδιο αγώνος και προετοιμασίας για την αιωνιότητα. Δυστυχώς όμως σήμερα, παγκοσμίως παρατηρείται μία βαθιά κρίση. Η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη απαξιώνεται και ευτελίζεται ως αυτοθαυμαζόμενη ατομικότητα, λογιστική μονάδα και αντικείμενο εκμεταλλεύσεως. Η πίστη στον Θεό χλεβάζεται ή υπονομεύεται. Η ηθική ως ποιότητα ζωής περιθωριοποιείται. Αρχές και αξίες ασύστολα κατεδαφίζονται. Η κάθε λογής τρομοκρατία αυξάνεται. Πόλεμοι και φυσικές καταστροφές καλπάζουν. Η φύση θυσιάζεται στο βωμό του στιγνού συμφέροντος. Ένα πέπλο ανασφάλειας και φόβου έχει καλύψει την ανθρωπότητα όπου γης. Μέσα σε αυτόν τον ηθικό και υπαρξιακό ρημαγδό, η Αγία Εκκλησία μας αγωνίζεται να προσφέρει πνοή Θεού, ελπίδα ζωής, έργο σωτηρίας, περιβάλλουσα με στοργή τον όλον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για να τον βοηθήσει υλικά ή ηθικά, αλλά πολύ περισσότερο για να του προσφέρει οδόν Αναστάσεως, μια άλλη θέαση της ζωής από την σκοπιά της πίστεως προς τον Θεό, την μόνη ικανή να του δημιουργήσει αντοχές, εσωτερική πληρότητα, προσωπική ολοκλήρωση, προοπτικές, ελπίδος και πληρότητα ζωής. Ο Κύριός μας παραμένει πάντοτε σταθερά και αμετακίνητα κοντά μας, με την αγάπη Του, την πρόνοιά Του και την φιλανθρωπία Του. Είναι ανάμεσά μας ο Θείος Εμμανουήλ και μοιράζεται την ζωή μας, συμπαραστέκεται στον αγώνα μας, αγιάζει, ιεροποιεί και φωτίζει την ύπαρξή μας. Ο προσανατολισμός της κοινωνίας μας προς ένα ελπιδοφόρο μέλλον μπορεί να θεμελιωθεί με ασφάλεια μόνο στο έδαφος της πάντοτε επίκαιρης ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως, που θεραπεύει και καινοποιεί και μεταμορφώνει ουσιωδώς εκ των έσω τον άνθρωπο και ακολούθως και ολόκληρο τον κόσμο. Ας είμεθα λοιπόν βέβαιοι ότι ο Θεός μας αγαπά. Για εμάς άλλωστε γεννήθηκε ως αληθής άνθρωπος, αδελφός μας κατά πάντα, σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε. Για εμάς θα ξαναέλθει στο τέλος του χρόνου, κατά την δεύτερη παρουσία Του. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Ας μην φοβηθούμε τις δυσκολίες. Ας αφήσουμε πίσω με τον παλαιό χρόνο το ψέμα, την αμαρτία, την αστοργία, την παρακμή, τους τρόπους ζωής που μας ευτέλησαν, τις ιδέες που μας απογοήτευσαν. Ας εργαστούμε θεοφιλώς για να κτίσουμε μία νέα ζωή που θα φωτίζεται από την δυνατή πίστη στο Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ας πολεμούν οι αντίθεες δυνάμεις με εμπιστοσύνη στον δωρεοδότη Κύριο και θα αντέξουμε και θα νικήσουμε. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι ολοψύχως ο φιλάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός να ευλογήσει πλουσίως το νέο έτος 2018 από τον ακένωτο πλούτο της χάριτος και της αγάπης Του, ώστε να είναι για όλους μας, τον Ιερό Κλήρο, τις μοναστικές αδελφότητες, τον φιλόχριστο λαό της Θεοφυλάκτου και ενδόξου επαρχίας μας, αλλά και την πατρίδα μας και τον κόσμο ολόκληρο, έτος ευλογίας, μετανοίας, αγιασμού, σωτηρίας, αγάπης, ειρήνης, υγείας
και προκοπής. Χρόνια πολλά και αγιασμένα. Ευλογημένο και σωτήριο το νέο έτος 2018.